15 νυχτωλούδου. Οδηγείται ο Αζιμούθ, πάμε για κίνηση. Έπαθλο Γεωργίου Βασιλιά 2023, έχει δοθεί η εκκίνηση της υποδρομίας και τα τέσσερα λόγα έχουν καλή εκκίνηση. Νυχτωλούδο εσωτερικά και μικρός Αρτέμις μάχονται για την πρωτοπορία. Νυχτωλούδο εσωτερικά, μικρός Αρτέμις όμως θα πάει στην πρωτοπορία. Ο Αζιμούθ επιλέγει διαδρομή ή μια αναμονή. Ο Αλθέο είναι στην τέταρτη θέση με τον μικρό Αρτέμι στην πρωτοπορία. Ο Αζιμούθ είναι στη δεύτερη θέση. Νυχτωλούδο εσωτερικά και Ρόγιαλ Θέο από νωρίς θέλει να επιταχύνει το ρυθμό. Μικρός Αρτέμις, Αζιμούθ και Ρόγιαλ Θέο στο κέντρο του στίβου που θέλει από πολύ νωρίς να κάνει επίθεση. Μικρός Αρτέμις έχει όμως το πλεονέκτημα. Σε καταδίωξή του πλέον ο Ρόγιαλ Θέο κοντά στο 600. Πιο πίσω είναι ο Αζιμούθ και ακόμη πιο πίσω είναι η Χτωλούλουδο. Με τον μικρό Αρτέμι να έχει κοντά του πλέον το Ρόγιαλ Θέο στο ένα μήκος. Έμειναν πολύ πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Πάμε για 400. Μικρός Αρτέμις έχει το πλεονέκτημα το οποίο το αυξάνει στο 1,5 μήκος. Ο Ρόγιαλ Θέο συνεχίζει να τον καταδιώκει. Η Χτωλούλουδο πιο πίσω. Μικρός Αρτέμις μπαίνει με πλεονέκτημα στα 3-4 μήκια από τον Ρόγιαλ Θέο. Ο οποίος προσπαθεί να επανέλθει όμως ο μικρός Αρτέμις έχει πλεονέκτημα. Εσωτερικά είναι η Νυχτωλούδο. Μικρός Αρτέμις στην πρωτοπορία προσπαθεί εξωτερικά ο Ρόγιαλ Θέο. Μικρός Αρτέμις και η Νυχτωλούδο κάνει finish. Μικρός Αρτέμις με την Νυχτωλούδο τώρα στη δεύτερη θέση. Μικρός Αρτέμις θα κερδίσει εύκολα το επαθλό Γεωργίου Βασιλιάδη. Νυχτωλούδο, Ρόγιαλ Θέο και Αζιμούθ.